κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Χάκανε για τον Θεδωρίδη και αυτός για τον Κούτσι. Κούτσις τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πέρασε παλιά για τον Γιατσεμάκη. Γιατσεμάκης. Εκεί που είναι ο Κουτσόπουλος, το σουτ γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Γιατσεμάκη. Αδράνησαν οι παίκτες του Άρη με τον Κίτκο και τον Δικόζη. Ο Γιατσεμάκης σούταρε μπάλα στα δίχτυα του Άρη. Στο 47ο λεπτό, ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Αμπελάς έχασε την μπάλα από τον Γιατσεμάκη. Γιατσεμάκης τώρα, η παλιά για τον Χάκαν και αυτός για τον Αρμάντο Φουτσίνη. Φουτσίνη για τον Χάκαν, με μία αυτός για τον Σαλβικίδη. Σουτ γκολ! Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Σαλβικίδη. Στην κίνηση δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κολτσίδας. Στο 53ο λεπτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ διπλασιάζει τα τέρματά του εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Με το σουτ αυτό του Δημήτρη Σαλβικίδη δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στο Κίτκο. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Βαγγελή, η παλιά για τον Κουτσόπουλο. Κουτσόπουλος τώρα για τον ΠΑΟΚ. Η παλιά για τον Γιατσεμάκη που δεν είναι στη θέση offside. Γιατσεμάκη κάνει και το σουτ. Διώχνει εντυπωσιακά ο Κίτκος. Η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και το φάουλ για την ομάδα του Άρη. Άγγελος Δικόζης στο κόρνερ. Μακρύνει ο Βόκολος εκεί που είναι ο Μαλούς. Το σουτ πάνω από την αιστεία του Χούρογλου. Καραλιόπουλος στο φάουλ για τον Άρη. Να η ευκαιρία. Δεν μπόρεσε ο Αμπελάς. Έδιωξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ουντέζε μακριά. Θέλουν να απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Γίνεται το λάθος από τον Κατσαρό και τον Κοντζίδα. Γιατσεμάκης τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κρατά την μπάλα ο Γιατσεμάκης. Δεξιά για τον Αρμάντο Φουτσίνη. Φουτσίνη με μία η σέντρα. Απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Τελικά η μπάλα εκεί που είναι. Έγινε το άστο σουτ από τον Κούτσι. Μπάλα στα δίχτυα. Το 3-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Κούτσι. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ 6 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας εδώ στο γήπεδο της Τούμπας πετυχαίνει το τρίτο γκολ με τον Γιώργο Κούτσι. Μετά από αδράνεια της άμυνας του Άρη, ο ΠΑΟΚ βγήκε ευνοημένος. Το σούτ αυτό του Γιώργου Κούτσι δεν άφησε περιθώρια στον Κίτκο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έχασε την μπάλα, η μπάλα στα δίχτυα. ΠΑΟΚ Άρης 3-0. Φραντζέσκο στο φάουλ, οι παίκτες του Άρη που θέλουν να κάνουν το σούτ. Η μπάλα χτύπησε στον Αρμάντο Φουτσίνη. Το σούτ του Καραλιόπουλου, out. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Κούτσι παλιά δεξιά για τον Γιαννιτσανάκη. Η σέντρα για τον Κοντέον, κεφαλιά, Κίτκος, μπλοκάρι. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Τώρα ελπίζω αυτή τη φορά να ακούγομαι. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα που μας οδήγησε απευθείας στις καλύτερες φάσεις και τα γκολ του αγώνα ΠΑΟΚ Άρη, ενός εκ των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας, της 15ης και τελευταίας του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Να διευκρινίσω για τους φίλους του Βόλεϊ ότι θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με το Ρεθύμνο για το παιχνίδι του Ρεθύμνου με τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο τρίτο σετ. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθούν τα σετ και ο αγώνας βεβαίως. Θυμίζω ότι είναι στο έσπεριστές των δύο ομάδων. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Δύο λόγια. Γιατί έχασε ο Άρης κατά την άποψή του? Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ένα τοπικό τέρμι τελικά εξελίχθηκε 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχασε ο Άρης? Γιατί εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, πιστεύω. Δεν αφήσαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι του. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, όσα είπαμε στο ημίχρονο. Αυτός για τον Χάγκαν και από εκεί για τον Θεοδωρίδη. Ξανά ο Κούτσης. Από τον Κούτσι πάσα προς τον Γιατσεμάκη. Έγινε το λάθος και ο Γιατσεμάκης το 1-0. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εκμεταλλευόμενος ένα ολέθριο σφάλμα στην άμυνα του Άρη. Θα δώσει το Χάγκαν, τόσο για τον Φουτσίνη. Ξανά η πάσα για τον Χάγκαν, αμέσως στο γύρισμα, το σούτ από τον Σαλβικίδη, πάνω στα δίχτυα, καταπληκτικό γκολ. Στην κίνηση το σούτ από τον Σαλβικίδη και ο ΠΑΟΚ στο 54 κάνει 2 τα τέρματά του. Και βλέπετε βεβαίως τους πανηγυρισμούς των παικτών του αλλά και των φιλάθλων του στις κερκίδες. Γι' αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο πριν καν συμπληρωθούν 10 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ κάνει 2 τα τέρματά του, το δεύτερο ο Σαλβικίδης. Η σέντρα προσπαθεί να κάνει το γυριστό σουτ ο Γιάννης Ανάγκης. Τελικά το σουτ, η επέμβαση από τον Κίρκο, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. 3-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Κούτσι. Στο 87. Two fast goals after the break, it finished this game. Τα δύο γρήγορα γκολ αμέσως μετά το ημίχρονο τελείωσαν το παιχνίδι. And as the second half, it looked, of course, Park deserved to win this match. Και στην εικόνα του δεύτερου ημίχρονου, ο Πάοκ έδειξε ότι άξιζε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
Κάναμε, πιστεύω, το χειρότερο πρώτο ημίχρονο πρώτου γύρου. Ήμασταν πολύ νευρικοί. Είχαμε πολλές λάθος επιλογές. Είχαμε φάσεις που με μία πάσα μπορούσαμε να τελειώσουμε και να βγούμε μάτι και δεν το κάναμε. Και δεν θέλω να ξαναδώ τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Με κούρασε πάρα πολύ, με ταλαιπώρησε. Μ' αρέσουν αυτά όταν έρχεται σε προσωπικό. Με ταλαιπώρησε, δεν το αντέχω άλλο. Όχι, εντάξει. Είχε δίκιο όμως. Ότι ήταν μετριότατος έως άθλιος ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Καλό στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Άθλιος εντελώς ο Άρης όλο το μάτσο όμως. Μπράβο, σταθερός. Ναι. Μαστίγιο και καρότο Αναστασιάρης και έχει δίκιο. Δηλαδή, τη μέρα που κερδίζει τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 3-0, όσο προβλήματα και να έχει ο Άρης, είναι πάντα τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Λέει ότι εγώ δεν θέλω να ξαναδώ τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου. Δηλαδή, διαλέγει την κατάλληλη στιγμή για να του βάλει και μια κατσάδα. Λοιπόν, έτσι. Αγαπητή Ρούλα, από το διαμέρισμά σου στην Κυψέλη, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει το με τη μία. Το γράφει η μεγάλη βιβλία του ποδοσφαίρου. Σελίδα 64. Το με τη μία είναι μια άσκηση η οποία κάνουν οι προπονητές, συνήθως σε μικρούς χώρους. Μια μέρα θα πει την ιστορία με τον Σόνα και τον Αναστασιάδη. Δεν είναι ο Άντωνης Καρπετόπουλος, αλλά δεν είναι της παρούσης λόγω εορτών. Και είναι μια άσκηση που όταν η μπάλα έρχεται στα πόδια σου, δεν την κοντρολάρεις, αλλά τις δίνεις με τη μία και πάει στον επόμενο. Να το δούμε αυτό το γκολ με τη μία. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Για μένα η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι ο Άρης δεν θα μπορούσε ποτέ να πετύχει αυτό το γκολ. Δηλαδή η ομάδα του Άρη ποιοτικά, αν θες. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει από μια στραβοκλωτιά. Κακή επέμβαση και μια δεύτερη κακή επέμβαση. Αλλά μετά γίνεται φλιπεράκι το πράγμα. Ο Γιασεμάκης κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάθε μοντέρνο φορ, δηλαδή πρεσάρει και κερδίζει την μπάλα. Και ξεκινάει το φλιπεράκι. Συνδυασμός του Χάγκαν με τον Οντέζη, γύρισμα με τη μία. Ο Σαλπιγκίδης όλα σε πρώτο χρόνο που λένε από το μάζεμα του... και μετά βέβαια πάω και πελούχος για να πικάρει του Γιασεμάκη. Ναι, ναι. Ναι, εγώ δεν το κατάλαβα το έχει βάλει για να πικάρει. Για να τους θυμίσει ότι πέρσι κερδίσανε το και τα λοιπά, και τα λοιπά. Το... Να εδώ, ωραίο, ωραίο πλασέα από την κλειστή γωνία, το βάρος του σώματος έχει πάει στα δεξιά του Γκίτκου. Είναι πολύ δύσκολο να πέσει στα αριστερά. Κάτι φυλάς, κάτι αφήνει. Πάντα αφήνει την κλειστή γωνία. Στην κίνηση εμάνε. Πάντως η ομορφιά για μένα της φάσης. Ωραίο το τελείωμα, συμφωνώ. Ναι. Αλλά δεν είναι η σέντρα, είναι η προηγούμενη. Μπράβο, η προηγούμενη. Το κλέψιμο του Γιασεμάκη. Το 1-2 που γίνεται με overlapping και όλα αυτά που γουστάρεις και πάει δεξιά. Ναι, που είναι αυτό ο είναι γκολ να το πείτε του προπονητή. Το σημείωσε ο Σαλπιγκίδης, αλλά το προετοίμασε στις προπονήσεις του ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και είναι ένα γκολ, ας πούμε, όμορφο σε εκτέλεση που δείχνει ότι γίνεται και μια κάποια δουλειά, γι' αυτό και το επισημαίνουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟ κέρδισε τον Άρη με τον ίδιο τρόπο που κέρδισε τον Ηρακλή. Πάλι ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Και ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Αυτή η συνταγή φαίνεται ότι στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αποδίδει.